Έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία επί της αρχής με τον κύριο Πρωθυπουργό. Η Τουρκία θα προβεί στην επανεισδοχή των μεταναστών εκείνων που δεν υπόκειται σε διεθνή προστασία. Η Τουρκία θα θέσει σε εφαρμογή τη Συμφωνία Επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι η Τουρκία θα υποδεχτεί ξανά τους υπηκόους Συρίας την επιστροφή τους από τα ελληνικά νησιά υπό τη λογική ότι εκείνοι μπορούν να είναι αιτούντες άσυλο στην Τουρκία και φυσικά θα υπάρχει μετεγκατάσταση κάποιων εξ αυτών από την Τουρκία προς την ΕΕ. Είναι πραγματικά ένας καταλύτης και σηματοδοτεί την αλλαγή του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι μιλάμε για μια υποφελή διαδικασία. Κάνοντας πράξη κάτι τέτοιο, εμείς μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα των διακινητών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο μόνος βιώσιμος τρόπος για να έρθει κάποιος στην Ευρώπη είναι μέσω της παράτιμης μετανάστευσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον κίνητρο προς τους Σύρους πολίτες να πληρώνουν διακινητές και εγκληματίες για τη διακίνηση στο Αιγαίο. Οι άνθρωποι όχι μόνο θα μπορέσουν να γυρίσουν προς την Τουρκία, αλλά κάποιοι εξ αυτών θα μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη. Επίσης, θα αρθεί κάποια πίεση από την Ελλάδα, βοηθώντας την Ελλάδα στην ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει επί του παρόντος. Συμφωνήσαμε λοιπόν επί της αρχής, κάτι που αποτελεί μια καλή επιλογή και ταυτόχρονα αποτελεί μια εφικτή απονομικής άποψης επιλογή. Πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε εκ νέου την μετεγκατάσταση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες στο επόμενο δεκαήμερο. Επίσης, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Σύριοι πρόσφυγες θα μπορέσουν να διαβιώσουν σε καλές συνθήκες στην Τουρκία. Ήδη υπάρχει χρηματοδότηση των πρώτων έργων. Η Επιτροπή έχει ξεκλειδώσει 95 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση των Σύρων παιδιών στην Τουρκία, αλλά και επαρκής τροφή. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα ενισχυθούν με νέα χρηματοδότηση μετά το 2018. Την περασμένη Παρασκευή, ως Επιτροπή, υιοθετήσαμε μια άλλη έκθεση σχετικά με την πρόοδο των θεωρήσεων Visa και την απελευθέρωση αυτού του καθεστώτος. Σήμερα αποφασίσαμε να επιταχύνουμε αυτό το καθεστώς και κάτι τέτοιο θα γίνει πραγματικότητα, αλλά χωρίς να αλλάζουμε τα όρια τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ μας. Ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής λύσης είναι η αποκατάσταση των όρων της περιοχής Schengen. Εμείς φυσικά θέλουμε να είμαστε αρρωγοί στα κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπόρεσαν να συμμεριστούν τις ανησυχίες της Επιτροπής και φυσικά τη σκέψη της Επιτροπής για την ομαλοποίηση της περιοχής Schengen. Πιστεύω ότι εμείς θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι η ομαλότητα θα επανέλθει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Νομίζω ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να παράσουν καμία λύση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνες τις χώρες πρώτης υποδοχής. Η Ελλάδα χρειάζεται δική μας αλληλεγγύη τώρα παρά ποτέ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και φυσικά αναφέρομαι στο ανθρωπιστικό πακέτο που υιοθέτησε η Επιτροπή πριν από κάποιες μέρες. 700 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Είναι σαφές ότι πρέπει να επιταχύνουμε την μετεγκατάσταση. Η μετεγκατάσταση είναι ένα κομμάτι της αλληλεγγύης ή του καταμερισμού ευθύνης μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων. Τώρα είναι η στιγμή για μια λειτουργική δομή και νομίζω ότι τώρα είναι η σημαντικότερη στιγμή παρά ποτέ. Ευχαριστώ θερμά.